ψυχολογικό είναι το βαρύ. Έλα στραγγάλι. Θα αναμείνατε, όχημα θα έρθει σε λίγο να σας κάνει πλήρωση. Ο κύριος Ζάρας λαμβάνει τον Άρη Τρικάλων. Μόλις έβλεπα ένα όνειρο, τότε με πήραν τηλέφωνο και μου λέει καίγεσαι από πίσω. Σηκώνομαι και βγαίνω έξω, με το που βγήκα έξω βλέπω τη φωτιά περνούσε. Κάπου εδώ πίσω από τα σπίτια. Μα σε φυσικά φοβηθήκατε γιατί έχετε και το πρατήριο εδώ, ε? Μόνο φοβηθήκαμε, δεν μπορούσα να περπατήσω. Όπως γνωρίζετε εδώ ότι καλά την περιοχή είναι πολύ πυκνό το δάσος εδώ, έτσι. Ακριβώς. Και ξηρά χόρτα. Ξηρά χόρτα. Αυτά είναι και πολύ πυκνό, είναι δύσκολο η κατάσβεση τώρα να γίνει. Δεν έχει να πάνε τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, δεν μπορούν για να πάνε. Δεν φτιάξαν αντιπυρικές ζώνες και τέτοια. Α, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Να πάει μέσα στο δάσος. Κάπου τις δείξαμε να γίνει ένας δρόμος πάνω το κεφαλάρι εδώ που το λέμε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Να βάλουν ένα τέτοιο να φουδιάζουν τα πυροσβεστικά. Ένα κρονό. Ναι. Δεν έβαλα. Και τώρα δυσκολεύονται και να κάνουν ένα φουδιασμό, ε. Έπρεπε να πάνε στο ποτάμι να πνιγούν μέσα και μετά να πάρουν. Και ένα φουδιασμό και πρόσβαση. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, βρισκόμαστε εδώ στον τόπο της φωτιάς. Τι ενημέρωση έχετε μέχρι στιγμής? Μας επιφύλαξε η σημερινή ημέρα δυσάρεστα πράγματα. Ναι. Βλέπετε ότι από μία προσεξία να βάλουμε φωτιά σε ξερά κλαδιά, έχει ξεφύγει φωτιά και υπάρχουν προβλήματα. Θα είχαμε και μπορεί και θύματα. Αν έφτανε η φωτιά επάνω στο πρατήριο, υπάρχουν περιουσίες αυτές που τέτοιου, καντίνες, στάβλοι που έχουν καεί. Δεν υπάρχουν καμένα ζώα ή ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε, έχουν στόλους όλη η πυροσβεστική, η αστυνομία, τα μηχανήματα του Δήμου, της περιφέρειας, επιποδός και ένα αέρια μέσα. Αυτό το αυτονόητο, ότι δεν κάνουμε κάτι με τη φωτιά όταν υπάρχει αέρας. Μάλιστα, και τώρα είναι πάρα πολύ αέρας βέβαια στην και περιοχή. Και υπάρχει αέρας στην περιοχή, δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή και όπου χρειαστεί να επέμβουν μηχανήματα σκαπτικά, θα το κάνουν και συγχρόνως να υπάρχει νερό δίπλα ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν, γιατί είναι χωματόδρομοι, είναι αγροτικοί δρόμοι επάνω και δεν μπορούν να ανεβούν μεγάλα
αυτοκίνητα της πυροσβεστικής και ανεβαίνουν τα δυο μισάρια. Τώρα έχει φτάσει βέβαια και το πυροσβεστικό αεροπλάνο. Αυτό είπα και προηγουμένως. Υπάρχει ο περιφερειάρχης της πυροσβεστικής που συντονίζει την επιχείρηση. Θεωρούμε ότι θα έχουμε αίσιο τέλος. Η διακοπή της κυκλοφορίας και είναι ελεγχόμενη με την αστυνομία. Η διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε η αστυνομία ανεβοκατεβάζει τα αυτοκίνητα που χρειάζεται να μετακινηθούν. Έχουν τη φωλιά τους μόνο. Ναι, ναι, σίγουρα έχουν φωλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν φωλιά. Θα πέσει. Μπα. Κάτι είναι.